Κύριε Γερουλάνη, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Γερουλάνη. Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πείτε μας, κύριε Γερουλάνη, τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε? Ζητήσατε και από τους υπόλοιπους υποψήφιους, δηλαδή τους άλλους δύο, τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Λιόπουλο, αν δεν απατώμε, να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες από κοινού για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που όλοι γνωρίζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακριβώς ζητάτε και τι ακριβώς σκέφτεστε? Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνάει τα όρια, τα στενά όρια του Δήμου και μπαίνει μέσα σε χωράφια και σε αρμοδιότητες άλλων. Εδώ η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, έχει αποφασίσει να κρατήσει όλα τα εργαλεία αντιμετώπισης των αιτιών του προβλήματος στα χέρια της και να αποκεντρώσει, αν θέλετε, στους Δήμους τα συμπτώματα. Έτσι λοιπόν μπορείς να τρέχεις συνέχεια σαν δήμαρχος να αντιμετωπίσεις κάποια από τα συντόπια, αλλά οι αιτίες θα παραμένουν άλυτες εάν το κράτος δεν κινητοποιηθεί. Αυτό το οποίο νιώθω είναι ότι την επόμενη μέρα άνθρωποι όπως είναι ο κ. Λιόπουλος ή ο κ. Μπακογιάννης και βεβαίως η δική μας παράταξη θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και όσο πιο συντονισμένοι είμαστε στο πώς θα αντιμετωπίζουμε και στο πώς καλούμε την πολιτεία να πάρει πρωτοβουλίες, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρουμε. Άρα λέτε ότι μία συνεννόηση από τώρα θα ήταν απαραίτητη για να έχετε και ένα πρόγραμμα ενδεχομένως που θα το ξέρουν και οι πολίτες αυτό? Βεβαίως. Ένα πράγμα το οποίο είναι καινούριο στην εξίσωση είναι ότι και οι δύο συνυποψήφοι, και γι' αυτό αποτέλεσαν σε αυτούς τους δύο, έχουν εκφραστεί υπέρ των χώρων ελεγχόμενης χρήσης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα και υπάρχουν πολλά ταμπού τα οποία καλλιεργούνται γύρω από το θέμα. Εξηγήστε λίγο, κύριε Γερουλάνη, για τον κόσμο που μας ακούει. Χώροι ελεγχόμενης χρήσης, να καταλάβει ο κόσμος για τι χώρους μιλάμε. Βεβαίως. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε διάφορες πόλεις που έχει αντιμετωπιστεί το θέμα αρκετά αποτελεσματικά, ναι, δίνουν την ευκαιρία σε χρήστες, αντί να κάνουν τη χρήση στο δρόμο, να την κάνουν μέσα σε χώρους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, υπό την έννοια ότι ελέγχεται η υγεία τους, ελέγχονται οι συνθήκες μέσα στις οποίες γίνονται, προστατεύονται οι χρήστες με βελόνες που δεν έχουν υπατήτηδα ή AIDS ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να περάσει από τη βελόνα. Γενικά δημιουργεί συνθήκες τέτοιες μέσα στις οποίες ο χρήστης μπορεί να νιώθει ασφαλής και την ίδια ώρα να νιώθει και ο πολίτης της πόλης ασφαλής. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που δεν υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει κάτι τέτοιο. Μάλιστα υπήρξε μια τέτοια δομή στην οποία οι άνθρωποι κυνηγήθηκαν που συμμετείχαν σε αυτή τη δομή που περιγράφει. Ναι, διότι δεν έγινε με τον συνηθισμένο τρόπο που προτείνουμε εμείς τώρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση είναι τόσο ο κ. Ηλιόπουλος όσο και ο κ. Μπακογιάννη, ναι, προέρχονται από χώρους που ποτέ δεν έχουν μιλήσει θετικά για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης και σας θυμίζω ότι είχε φέρει μια πρόταση νόμου το κίνημα αλλαγής η οποία είχε καταψηφιστεί. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Μπακογιάννης μιλάει και εκείνος για... Ακριβώς, είναι θετικός. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ θετικό ότι και οι δύο μιλούν, έχουν αλλάξει τη θέση τους και έρχονται προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, ναι, όντως. Και πιστεύω ότι είναι χρυσή ευκαιρία. Ναι. Να δείξουμε ένα κοινό μέτωπο όλων των υποψηφίων για ένα θέμα που πραγματικά ταλανίζει την Αθήνα και το οποίο δεν θα λυθεί μόνο από έναν καλό δήμαρχο, θα πρέπει να κινητοποιηθεί και η πολιτεία. Χωρίς να θέλω να φύγω από το θέμα, γιατί είναι σημαντικό και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, αυτό που κάνετε με αυτό το θέμα είναι μια γραμμή που θα την ακολουθήσετε και σε άλλα θέματα, δηλαδή προεκλογικά ήδη θα παίξετε το χαρτί της συνένεσης? Δεν είναι μόνο θέμα να παίζει κανείς το χαρτί της συνένεσης. Θα διαφωνήσουμε σε αυτά που θα διαφωνήσουμε και θα συμφωνήσουμε σε αυτά που θα συμφωνήσουμε. Ναι. Και με τον κύριο Λόβλο και με τον κύριο Μπακογιάννη υπάρχουν θέματα με τα οποία διαφωνώ. Εκεί όμως που αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο σύγκλησης, γιατί να μην πάρει ο καθένας μας πρωτοβουλίες, να έχουμε ένα κοινό μέτωπο, ειδικά στα θέματα. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά το ρωτάω. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι και σωστό και καλά κάνετε. Απλώς το ρωτάω για τον εξής για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει σημασία κακά τα ψέματα για τις συμμαχίες του δεύτερου γύρου, τέτοιες δηλαδή
κινήσεις έχουν και το πολιτικό τους ενδιαφέρον, διότι χτίζει κανείς συμμαχίες για το δεύτερο γύρο, και δεύτερο και κυριότερο έχουν σημασία για την επόμενη μέρα στο Δήμο, διότι με την απλή αναλογική οι συνεργασίες και οι συνενέσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διοικηθεί ο Δήμος την επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λέω. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Κουβαρά, νομίζω ότι σαν πολίτες αυτής της χώρας έχουμε κουραστεί όλοι να βλέπουμε τους πολιτικούς να τσακώνονται μόνο για να τσακώνονται. Ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν να διαφωνούν, ναι, ή ανθρώπους να παίρνουν την αντίθετη θέση από αυτή που υποστηρίζανε μέχρι τώρα, απλώς για να κάνουν αντιπολίτευση. Έτσι. Όλοι μας έχουμε κουραστεί από αυτή την οτροπία. Εάν, ποιοι όμως είναι ένοχοι μιας τέτοιας νοοτροπίας? Οι άνθρωποι που σκέφτονται τα κόμματά τους πάνω από το καλό των πολιτών. Εμείς λοιπόν τι λέμε σαν παράταξη η οποία κατεβαίνει για το Δήμο των Αθηναίων? Πρώτη προτεραιότητα είναι ο Αθηναίος. Εάν πρώτη προτεραιότητα είναι ο Αθηναίος, δεν έχει νόημα να κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση σε θέματα στα οποία συμφωνούμε. Ναι. Άρα λέμε, θα έρθετε μαζί να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο ή θα μείνετε ταμπουρωμένοι πίσω από τα κόμματά σας και θα διαφωνείτε μόνο για να διαφωνείτε? Ενδιαφέρον έχει. Σωστό, και σωστό. Το αν θα υπάρξει επίσης ανταπόκριση. Υπάρχει, διότι τώρα δεν υπάρχουν λόγοι από τη στιγμή που συμφωνείτε απόλυτα σε αυτό να υπάρξει κάποιος ο οποίος να πει δεν θέλω να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο. Γι' αυτό θα είναι μόνο κομματική. Έτσι, φαντάζομαι. Υπάρχει η ανταπόκριση. Ποια είναι η αίσθησή σας? Δεν το ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε υποψήφιο, εφόσον έχουν μιλήσει με τον τρόπο που έχουν μιλήσει, να μην ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο. Θα το θεωρούσα μικρότητα να συνεχιστεί αυτή η στήρα αντιπαράδοση. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, και θα πάμε και στον κύριο Μπακογιάννη, θέλει να συνεννοηθεί και να συντονίσει κοινές δράσεις μαζί σας? Διότι ο κύριος Ηλιόπουλος και εσάς και τον κύριο Μπακογιάννη με τον τρόπο του σας έχει βάλει απέναντι, εντάσσοντάς σας στο παλιό πολιτικό σύστημα. Να σας πω κάτι, στη βράση κολλήσει το σύνδρομο, να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει κανείς. Εάν δηλαδή θα κρύβονται πίσω από ταμπέλες ή θα κάνουν πραγματικά βήματα μπροστά τα οποία αφορούν την Αθήνα και το καλό των Αθηναίων. Εμένα θα είναι πραγματική χαρά μου να τους δω να κάνουν τέτοιες υπερβάσεις, γιατί σημαίνει ότι και την επόμενη μέρα θα μπορούμε να κάνουμε τις υπερβάσεις που χρειάζεται το Δήμο. Για τον κύριο Μπακογιάννη, επειδή αναφερθήκατε πριν στο κόμμα του, θεωρείτε ότι αυτά που λέει τα πιστεύει ή τα λέει για να φτιάξει κάποιες διαχωριστικές γραμμές? Διότι όντως δεν είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή που εκφράζει ο κύριος Μπακογιάννης. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι και κρίνοντας και τον ίδιο τον κύριο Μπακογιάννη, πιστεύετε ειλικρινά ότι βγάζει κάποιες πτυχές προοδευτικής ατζέντας ή είναι ρητορικά σχήματα τα οποία δεν θα τα κάνει πράξη? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι αν δεν δοκιμαστεί κάποιος, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πραγματικά του πιστεύω. Θεωρώ όμως ότι ο Δήμος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι η πολιτική δεν είναι πια στήρα στην Ελλάδα, ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο και μπορούμε να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις. Καταλαβαίνω ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, πολλώνει το κλίμα, γιατί χρειάζεται να κερδίσουν όσο περισσότερους ψηφοφόρους για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα θα συμβεί στο Δήμο. Πιστεύω ότι οι Αθηναίοι πλέον βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, απόγνωση για τα θέματα τα οποία μας αγωνίζουν, που θα ψηφίσουμε τους ανθρώπους που κάτι μπορούν να κάνουν και όχι τους ανθρώπους τους οποίους στηρίζουν τα κόμματά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Γερουλάνε, σας ευχαριστούμε πολύ. Γερουλάνε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ.